Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδίως στις τελευταίες ημέρες, με τα νοσοκομεία του νησιού να δέχονται βομβαρδισμό από περιστατικά κορονοϊού. Ασφυκτικά γεμάτες είναι οι κλίνες COVID, καθώς τα κρούσματα όλο ένα και αυξάνονται. Εφαρμόσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο της υγειονομικής περιφέρειας. Φυσικά και αν καλυφθούν όλες οι κλίνες COVID στο νοσοκομείο Χανίων, δεν θα στερηθεί κανείς άνθρωπος των Χανίων, κανείς Χανιώτης, κανείς από την περιφερειακή ενότητα νοσηλεία. Θα νοσηλευτεί με ασφάλεια σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης και εφόσον καλυφθούν όλες οι κλίνες στο νησί μας, θα πραγματοποιήσουμε και αεροδιακομιδές. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται τα νοσοκομεία της Κρήτης, καθώς με τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων η πίεση που δέχονται είναι μεγάλη. Με τις κλίνες της ΜΕΘ να είναι γεμάτες και με εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν με συμπτώματα στα εξωτερικά ιατρία. Δεδομένο είναι ότι υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία. Αυτό είναι λογικό με τα πολλά κρούσματα που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Όμως ευελπιστούμε ότι σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να έχουμε μια επιπέδωση στον αριθμό των κρουσμάτων, ούτως ώστε σταδιακά να δούμε μια μείωση και στον αριθμό των εισαγωμένων και των νοσηλεών στα νοσοκομεία μας. Με τα νέα κρούσματα να φτάνουν καθημερινά πάνω από 20.000 πανελλαδικά, αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα χάσουν τη ζωή τους από την πανδημία. Το Υπουργείο Υγείας έχει ενεργοποιήσει και τις ιδιωτικές δομές υγείας για να αντιμετωπίσει το τέταρτο κύμα πανδημίας, καθώς ενώ υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ που μπορούν να διατεθούν, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει με προσωπικό, επικουρικό προσωπικό όλα τα νοσοκομεία της χώρας και το νοσοκομείο Χανίων. Εκείνα τα ζητήματα τα οποία αφορούν περαιτέρω ενισχύσεις θα τα δούμε σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχει μια δυναμική. Ενεργοποιούμε τα επίπεδα ανάλογα με την πληρότητα των κλινών και τις ανάγκες και την επιδημιολογική εικόνα του νησιού. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μόνο είναι η ασφαλής νοσηλεία των ασθενών μας. Ενθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει αύξηση στα ραντεβού για εμβολιασμό.